Γεια σας, σήμερα θα φτιάξουμε μία λαχταριστή σπανακόπιτα. Βάζουμε ένα έτσι ανοιχτό σκεύος για να μπορέσουμε να σουτάρουμε το σπανάκι και τα υπόλοιπα υλικά. Φροντίζουμε να είναι ένα πλακερό. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε μέσα λίγο κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο. Και θα το αφήσουμε σιγά σιγά να μαραθεί. Γι' αυτό το λάδι δεν το αφήνουμε να κάψει πολύ. Κόβουμε και λίγο πράσο. Βάζουμε μισό κρεμμύδι, μισό πράσο, γιατί το πράσο θα δώσει μια ξεχωριστή γλυκά στη γέμιση μας για τη σπανακόπιτα. Εδώ έχουμε σπανάκι το οποίο το έχουμε ζυματίσει. Όπως βλέπουμε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πράσινο χρώμα. Αυτό το χρώμα το πετυχαίνουμε όταν δεν βάζουμε καπάκι. Δηλαδή, βάλαμε το νερό μας στη φωτιά, το αφήσαμε σχεδόν να βράσει και ρίξαμε το σπανάκι αφού είχαμε καθαρίσει τη ρίζα του και το είχαμε πλύνει 2-3 χέρια, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να υπάρχει χώμα. Και συνέχεια το βάλαμε μέσα και το ζεματίσαμε για 10 λεπτά. Τόσο ώστε να μειωθεί ο όγκος. Παίρνουμε το σπανάκι και πριν το βάλουμε στην κατσαρόλα μας εδώ για να το σοτάρουμε, θα το κόψουμε λίγο με το μαχαίρι μας για να μην έχει ολόκληρα φύλλα. Έτσι σε χοντρά κομμάτια. Και το βάζουμε μέσα στο σκεύο μας. Το ίδιο κάνουμε και το υπόλοιπο σπανάκι. Αφού μαράθηκε το κρεμμύδι, το πράσο μας και το σπανάκι μας, συνέχεια προσθέτουμε αλάτι. Τώρα αν θέλουμε να κάνουμε καθαρά μόνο σπανακόπιτα, μπορούμε να βάλουμε αλάτι λίγο παραπάνω για να είναι ενόστιμη. Αλλά αν θέλουμε πάντα σπανακόπιτα, μπορούμε να βάλουμε και λίγο τυρί φέτα. Οπότε το αλάτι θα το βάλουμε με μέτρο. Πιπέρι. Θα ρίξουμε λίγα υγρά, πολύ λίγα και θα το σκεπάσουμε μια κατσαρόλα για να το αφήσουμε κανένα δεκάλεπτο με τέταρτο να, έτσι, να ψιλομαγειρευτεί. Όπως είπαμε, μετά από 10 λεπτά τα υγρά μας έχουν φύγει, θα προσθέσουμε λίγο τυρί φέτα, το τραβήξαμε από τη φωτιά του σκεύου μας, θα ανακατέψουμε. Και θα δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσουμε στο αλάτι και στο πιπέρι. Θέλει να προσέξουμε λίγο. Ωραία. Θα το αφήσουμε έτσι ανοιχτό, να φεύγουν τα υγρά αυτό ακόμη όσο κρατιέται ζεστό. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε να ετοιμάσουμε τα φύλλα μας για την πίτα μας. Έχουμε το ζυμάρι μας έτοιμο και θα το κόψουμε σε 10 ίσια μέρη για να κάνουμε τα 10 φύλλα που θέλουμε. Ανοίγουμε ένα παραλληλόγραμμο φύλλο. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στο ταψί μας. Το τυλίγουμε γύρω από το πλάστη. Το λαμβάνουμε καλά. Πάντα χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο για τις χωριάτικες πίτες. Με το πλάστη απλώνουμε το φύλλο πάνω στο ψωμί μας. Αυτό μέσα. Και το διορθώνουμε λίγο με το χέρι μας. Έτσι βάζουμε και τα υπόλοιπα φύλλα. Βάζουμε και το πέμπτο φύλλο μας. Γιατί το στρώνουμε με το χέρι όπου δεν έχει πάει. Απλώσουμε τη γέμιση μας να πάει παντού. Μέχρι τις άκρες του ταψιού. Βλέπουμε τη γέμισή μας, είναι απλωμένη παντού και τώρα ανοίγουμε τα υπόλοιπα 5 φύλλα. Βάζουμε και το τελευταίο μας φύλλο. Φτιάχνουμε και αυτό λίγο με το χέρι. Πάει παντού. Είμαστε έτοιμοι να κόψουμε την πίτα μας, να την αρρώσουμε και να την ψήσουμε. Όπως βλέπουμε, την κάναμε ένα
Πάρα πολύ ωραίο κόψιμο, γιατί όπως είπαμε μια πίτα δεν φτάνει μόνο να είναι νόστιμη, πρέπει να είναι και εμφανίσιμη. Την κόψαμε μπακλαβωτά, ρόμβους δηλαδή, βάζουμε από πάνω το ελαιόλαδό μας και είμαστε έτοιμοι να την ψήσουμε. Την ψήνουμε στους 175 με 180 βαθμούς για μία ώρα. Μετά από μία ώρα περίπου η πίτα μας είναι έτοιμη, βγάζουμε από το φούρνο. Εδώ βλέπουμε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει, το χωριάτικο μας το φύλλο. Η πίτα μας είναι φυλλωμένη, έχει ψηθεί από κάτω. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, ό,τι είναι από πάνω είναι και από κάτω. Έχει τα χαρακτηριστικά μιας καλοψημένης, λαχταριστής πίτας. Καλή μας όρεξη!